Καλησπέρα. Ωραίες μου κυρίες, ευγενικοί μου κύριοι, παρακαλώ να συστηθώ. Κάπως έτσι ξεκινάει ένα θεατρικό έργο του Πάτρικ Τζον, το Τεϊοπολείο του Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Και θα διερωτηθεί κανείς τι σχέση μπορεί να έχουν τα Άσπρα Σπίτια με το θέατρο ή με το συγκεκριμένο θεατρικό έργο. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάποια σχέση υπάρχει και ήδη από την εισαγωγή, δηλαδή το πώς θα επιλέξει κανείς να κάνει κάτι, πώς θα το ξεκινήσει και πώς θα το τελειώσει, προφανώς είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις προσωπική επιλογή. Είμαι εδώ λοιπόν ως άνθρωπος που κατοικεί στα Άσπρα Σπίτια τα τελευταία 33 χρόνια, εργάζομαι στην εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος και ο οικισμός αυτός φτιάχτηκε ακριβώς για να υπηρετήσει τις ανάγκες της λειτουργίας του εργοστασίου. Το πόσο καλά το πέτυχε αυτό το πράγμα θα φανεί στην πορεία. Ωστόσο, εγώ έχω την απάντηση και θα σας τη δώσω. Όχι τώρα, μέσα σε λίγο. Τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας βρίσκονται στην περιοχή κοντά στους Δελφούς. Εάν οι Δελφοί είναι ο ομφαλός της γης, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά από τον ομφαλό, σε μια πολύ ωραία περιοχή που συνορεύει με θάλασσα και βουνό. Αυτόν τον χώρο είχε στη διάθεσή του ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης όταν ένα πρωινό, φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι, δυο μεσήλικες Γάλλοι χτύπησαν την πόρτα του γραφείου του και του είπαν: θέλουμε να μας φτιάξεις κάτι για να μείνουν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας που σκοπεύουμε να φτιάξουμε, ένα εργοστάσιο εδώ. Και του έδωσαν λοιπόν έναν ελαιόνα, στον οποίο θα έπρεπε να σκεφτεί μία, αυτό που λέμε, κάπως το λέμε αυτές τις μέρες, αηφόρο ανάπτυξη, κάπως έτσι μόνο, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά στο δικό μου μυαλό η αηφορία σημαίνει πόσο αέρα αφήνεις στους επερχόμενους. Τι αέρα τους δίνεις. Και ο Δοξιάδης έδωσε πάρα πολύ αέρα, γιατί ξεκίνησε να χτίζει τη δεκαετία του 60 αυτόν τον οικισμό, με τα δικά του πρότυπα, με τις δικές του ιδέες, με τα δικά του δεδομένα, με τα δεδομένα της εποχής του ούτω καθεξής, με αυτά που του ζήτησαν οι εμπειροδότη του. Ωστόσο, στη συνέχεια και την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 70, κάποιοι άλλοι αρχιτέκτονες κλήθηκαν να επεκτείνουν τον οικισμό. Ένας οικισμός λοιπόν που δημιουργήθηκε σε τρεις φάσεις, ανά δεκαετία, τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70 και αργότερα τη δεκαετία του 80. Και εάν υπάρχει κάτι εκπληκτικό εισαγωγικά, είναι ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά παρά μόνο αν κάτσει να το παρατηρήσει, να εντεπίσει και ιδιαίτερα αν δεν είναι αρχιτέκτονας όπως εγώ, που δεν είμαι αρχιτέκτονας, ενδεχομένως να μην καταλάβει και πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που μπορεί να καταλάβει κανείς ζώντας αυτόν τον οικισμό δεν είναι τόσο τα χαρακτηριστικά του, το πώς φτιάχτηκε, το πώς δομήθηκε, πώς είναι αυτά τα σπίτια, γιατί αυτές οι γωνίες, γιατί αυτή η δόμηση, η οριζόντια, γιατί στη συνέχεια κάτι άλλο, αυτά τα γιατί είναι χωρίς σημασία ενδεχομένως για πολλούς από εμάς. Αυτό που είναι όμως κέριο και πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο αυτός ο οικισμός απάντησε στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης εταιρείας, ήρθε και στέγασε ανθρώπους και τους έκανε να νιώθουν άνετα σε ένα ξένο τόπο. Πόσο άνετα, τόσο που να το νιώθουν δικό τους. Εγώ δεν νιώθω πια το κάτω κουρούνι της Εύβοιας τόπο μου, αρκεί είναι ο τόπος όπου μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα. Νιώθω τα Άσπρα Σπίτια, γιατί εκεί έμαθα να ζω. Και η ζωή μας εκεί είναι λίγο διαφορετική. Πού έγινε η πρώτη διαφορετικότητα? Είναι μια επέκταση του εργοστασίου. Οι ίδιοι άνθρωποι που συναντιόνται την ημέρα στην εργασία ή το απόγευμα ή το βράδυ, ενώ να δουλεύουν πάρκια, θα βρεθούν και στις κοινωνικές τους δραστηριότητες έξω. Θα πρέπει να ζουν αρμονικά. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν προσωπική ζωή. Θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πολιτισμό, μια κουλτούρα που προέρχεται από ένα μοσαϊκό. Γιατί η ζωή εκεί ξεκινάει από μια ομάδα Γάλλων, από μια ομάδα Ελληνοδικτύων, από μια ομάδα Ορθόδοξων Χριστιανών, από κάποιων νησιωτών κυρίως
που είναι καθολικοί, από μουσουλμάνους της Θράκης, από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμικά, θρησκευτικά και από κάθε άποψη ανθρώπους, οι οποίοι καταλήγουν τελικά να συνεργάζονται μέσα στο εργοστάσιο και έξω από αυτό. Εάν τελικά πέτυχε ο Δοξιάδης, θα φανεί από το αν αυτή η εταιρεία πέτυχε. Από το αν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και του χθες, και αν είναι ένας υγιής και ζωντανός οργανισμός που είναι. Επομένως, εκ των πραγμάτων, μπορεί κανείς να πει ότι ανεξάρτητα από το τι είχε στο μυαλό του αρχικά ο εντολοδόκος, είπε, είναι η Αλουμίνιο της Ελλάδος και ο ίδιος ο Δοξιάδης και η μετέπειτα αρχιτέκτονες, η απάντηση βγαίνει αβίαστα. Πράγματι, αυτός ο οικισμός έχει καταφέρει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο, ένα ζωντανό κοινωνικό κύτταρο και να μπορεί να αναπτύσσεται και να απαντάει στις σημερινές προκλήσεις, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει ο κύριος Πατσαγός στη συνέχεια ως καθήτης αρμόδιο, γιατί εγώ ως εντελώς αναρμόδιο για τα πράγματα θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλές ώρες, μπορεί να λέω τίποτα, ως άσχετο δηλαδή. Και πριν δώσω το λόγο στον Νίκο για να συνεχίσει, θα δανειστώ τον επίλογο από μια δημοσίευση που έχει κάνει ο αγαπητός Νίκος, ο Σωκράτης Γιαννούδης και ο Βασίλης Τσερμπετής, αρχιτέκτονες, οι οποίοι κλείνουν με ένα συμπέρασμα λέγοντας από την άλλη πλευρά τα Άσπρα Σπίτια σήμερα είναι εκεί. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να αποκωδικοποιήσουμε τη λογική του συγκρότηση, να τεκμηριώσουμε την ιστορική εξέλιξη αυτού του μοναδικού διαρκούς πολεοδομικού πειράματος, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πείραμα, να αναλύσουμε τις τρέχουσες δυναμικές προκλήσεις και δυνατότητες και να τα αναπρογραμματίσουμε προκειμένου να συνεχίσουν την ιστορική τους εξέλιξη. Τα Άσπρα Σπίτια, αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι και με αυτό τελειώνουμε, είναι ένας ακόμα ξεχασμένος καθρέπτης εκείνου του μοντέρνου μας εαυτού που επίμονα αποφεύγουμε να πικρίσουμε. Σε μια πρόσφατη ομιλία του, ο πατέρας Μιχάλης Ρούσος στην Καθολική Εκκλησία Οπτικισμού αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική και την απεκάλεσε την κορυφαία των τεχνών. Εγώ δεν γνωρίζω πολλά από τέχνη. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η ποίηση, η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική και κάθε μορφή τέχνης που μπορεί κανείς να σκεφτεί και να ανακαλέσει έχουν θέση στην αρχιτεκτονική. Και θα το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα που είπε ένας παππούς από το χωριό μου, το κάτω κουρούνι της Σέρβιας. Όταν ο γιος μου αντικατέστησε τα παράθυρα και τις πόρτες, τα ξύλινα κουφώματα, με αλουμίνια, με διπλά και τριπλά παράθυρα, έχασα την επαφή μου με τον κόσμο. Δεν ακούω τη βροχή, δεν ακούω τον αέρα, και αυτό είναι η ποίηση. Αγαπητέ Νίκο, επί του θέματος εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επί της ουσίας, το κάλεσμα της εταιρείας που είναι καταρχήν διπλό, από τη μια έχει να κάνει με το να ορίσουμε ξανά, θα λέγαμε, το τι είναι τα Άσπρα Σπίτια, τι έχουν υπάρξει, πώς έγιναν, πώς προέκυψαν, πώς λειτουργήσαν, να ορίσουμε καλά την σημερινή κατάσταση και πάνω σε αυτό να σκεφτούμε το τι θα μπορούσε να γίνει μετά. Τα λόγια που χρησιμοποιούμε είναι απλά, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια πολύ, θα λέγα, χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του μεγάλου διλήμματος μεταξύ της αλλαγής και της διατήρησης, που θα λέγαμε ότι κρύβεται πίσω από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς πάντα. Και το ζήτημα της αξίας, στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σύνολο, χτίζεται εξ ορισμού γιατί είναι στοιχείο στην ουσία μιας παραγωγικής μονάδας. Δηλαδή, εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσεις περί αυτής της αξίας. Ίσως όμως πρέπει να δεις μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο το πώς αυτό που αρχιτεκτονικά εκφράστηκε με έναν άλλο τρόπο στη δεκαετία του 60 σε σχέση με το παραγωγικό πλαίσιο της εκβιομηχάνησης και της ανάπτυξης της χώρας την εποχή εκείνη,
πώς στο σύγχρονο παραγωγικό πλαίσιο, το οποίο ενδεχομένως πρέπει να ορίσουμε ξανά αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε ταυτόχρονα να προσαρμοστεί, εφόσον βέβαια έχει τη δυνατότητα και το συγκεκριμένο μνημείο πλέον, θα λέγαμε, ενός ατελούς εξυγχρονισμού που κάποτε ξεκίνησε πολύ δυναμικά, αλλά ακόμα μάλλον φαίνεται να καταναλώνουμε ό,τι τότε δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτά που ελπίζουμε να πουλήσουμε πλέον είναι αυτά που έγιναν τότε σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Λοιπόν, πρακτικά αυτά μελετήθηκαν λοιπόν προκειμένου να βρούμε στην ουσία εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα υπάρχοντα, τα λαμβάνοντα, τα ενδογενή, τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ορίσουμε στην ουσία το νέο σενάριο ή τα νέα σενάρια. Και προσπαθήσαμε όλο αυτό να το κάνουμε προσωμιώνοντας, θα έλεγα, κωδικοποιώντας την ίδια τη λογική, τη μέθοδο, τη θεωρία του γραφείου Δοξιάδη. Έγιναν διάφορες μεθοδεύσεις ερευνητικά προκειμένου αυτό να προσεγγιστεί σε ένα πρώτο επίπεδο. Προφανώς είναι ένα χρόνο που συνεργαζόμαστε με την εταιρεία. Έχουμε καταλήξει σε ένα πρώτο σενάριο, το οποίο έχει να κάνει στην ουσία με το να σκεφτούμε ξανά και το ίδιο το παραγωγικό πλαίσιο σε σχέση με το μέλλον της εταιρείας και του κλάδου. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή ιδιαιτέρως. Ίσως είναι αντικείμενο της δημοσίευσης του βιβλίου. Αυτό που ίσως θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας, νομίζω ότι έτσι θα είναι εντάξει με τον χρόνο, είναι αυτή τη λογική της συντήρησης και του μετασχηματισμού, που είναι, θα λέγαμε, το προφανές αλλά και δύσκολο δίλημα. Και το άλλο που πρέπει να τονίσω κι εγώ, όπως στην ουσία συνόψα και την ομιλία του Γιάννης πριν, είναι το ζήτημα της σχέσης μας με την εταιρικότητα γενικά, με το μοντέλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν συμβιβαστούμε με αυτό το άλλο, όπως είπε το πρωί και ο Κώστας Χρυσταβάς, που είχε το παράδειγμα του πιο ίσως προβόκατη προς τη πολυκατοικία, αν δεν συμβιβαστούμε με αυτό που όντως τελικά είμαστε, νομίζω ότι η ίδια σχέση μας με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, όλο αυτό τον άξονα του χρόνου, θα είναι πάντοτε προβληματική. Και εμείς, τέλος πάντων, ως άνθρωποι που είτε από το χώρο της οικονομίας, του πολιτισμού, είτε από το χώρο της αρχιτεκτονικής, ασχολούμαστε πάντα με το παρελθόν ως ύλη για το μέλλον. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό το θέμα, σε μια λογική διαρκούς μετρικότητας, θα έλεγα, θα πρέπει να συντονίσουμε και τη δράση μας. Ευχαριστώ.